Αδυναμία της ΔΕΙΑΗ λόγω οικονομικής αδυναμίας των δημοτών την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ τα συνολικά χρέη για την επιχείρηση ανέρχονται σε 15 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μια δυσχέρεια. Μην ξεχνάμε ότι πολλές επαγγελματικές ομάδες έχουν σταματήσει, δεν δουλεύουν, έχουμε και κατανάλωση, έχουμε και μια μείωση σε αυτό το θέμα αυτό. Και είναι επόμενο ότι ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, ξέρουμε όλοι με τις δουλειές τι γίνονται, κλειστά τα ξενοδοχεία. Στις οικονομικές διευκολύνσεις αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα προς κακοπληρωτές. Εμείς τα μέτρα που θα πάρουμε είναι ότι θα μπλοκάρουμε το αφημί, δηλαδή κοιτάμε όσοι έχουμε αφημί, να μπορέσουμε να τους στέλνουμε στην εφορία του λογαριασμού για να μπορέσουμε να τους δεσμεύσουμε εκεί πέρα το αφημί. Ενώ παλιά θέλαμε περίπου το 50% σε αυτούς οι οποίοι δεν είχαν πληρώσει το 50% προκαταβολή, τα υπόλοιπα κάναμε δόσεις. Τώρα με το 20% προκαταβολή μπορούμε να κάνουμε μέχρι και 40 δόσεις. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αντικατάσταση του δικτύου υδροδότησης σε Μασταμπά, Θέρισο, Δειλινά και Αλικαρνασσό, ενώ σε ό,τι αφορά το μεγάλο έργο αντικατάστασης δικτύων 150 χιλιόμετρων, αυτό όπως εκτιμάται θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2021. Για να μπορούμε να γίνεται σωστός έλεγχος, να γίνεται έλεγχος από μακριά και να ξέρουμε τις διαρροές. Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι διαρροές. Γιατί άμα κάνεις 6 μήνες μέτρηση όπως γίνεται τώρα, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Μετά από 6 μήνες, άμα έχει μια διαρροή και δεν παρουσιάζονται αυξημένοι λογαριασμοί και είναι τόσο δύσκολο τόσο για εμάς όσο και τους δημότες.